Αν και φέτο συμπληρώνεται ένα χρόνο από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνο, το δακτήλιο στο ιστορικό κέντρο να έχει ισχύ 365 ημέρε το χρόνο, εν τούτη, ακόμα και σήμερα η Δημοτική Αρχή προσπαθεί να πείσει κυρίω του Δημότε να αλλάξουν νοοτροπία ω προ τι κυκλοφοριακέ του συνήθειε. Ο κόσμο ε, δεν έχει ενημερωθεί ακόμα ότι από το Μάρτιο του 2022 έχουμε πλέον δακτήλιο καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου για το ιστορικό κέντρο. Ο δακτήλιο σε 12 βάση. Θα βοηθήσει και το επιχειρήν, δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσει τους κατοίκους που ζουν εδώ αλλά νομίζω πω θα βρεθεί και κάποια λύση και για αυτό. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία τη τροχέα για τι παραβάσει του δακτυλίου από το 2020 έω και το 2022, προκύπτει κατακόρυφη μείωση των παραβάσεων κυρίω το καλοκαίρι εξαιτία των καμερών καταγραφή που έχουν τοποθετηθεί στι εισόδου-εξόδου τη παλιά πόλη. Από τι 150 και 200 παραβάσει που είχαμε σε καθημερινή βάση το πρώτο χρονικό διάστημα, τώρα έχουν μειωθεί στι 2 ή 3. Είναι εντυπωσιακή η 3 ειναι εντυπωσιακη μειωση και μιλάμε και για το χρονικό διάστημα ιδίω του θερινού δακτυλίου, που έγινε πολύ πιο αυξημένη η κίνηση λόγω τη τροφοδοσία των καταστημάτων και λόγω και επειδή υπάρχει και μεγαλύτερο κόσμο εκείνη την περίοδο. Όπω εξηγεί στην Κρήτη TV ο Θωμάς Κρεβετζάκη, το μέτρο του δακτυλίου χωρίζεται πλέον σε δύο περιόδου, στην καλοκαιρινή και στη χειμερινή. Ο καλοκαιρινό δακτήριο στην Παγιά Πόλη ισχύει από την 1η Απριλίου έω και τι 30 Νοεμβρίου, όπου απαγορεύεται η πρόσβαση από τι 11 το πρωί έω τι 6 τα ξημερώματα. Ο χειμερινό δακτύλιο ισχύει από την 1η Δεκεμβρίου έω τι 31 Μαρτίου, όπου στο διάστημα αυτό επιτρέπεται η πρόσβαση όλων των οχημάτων έω τι 12 το μεσημέρι και από τότε έω και τι 12 τα μεσάνυχτα απαγορεύεται. Το ενδιάμεσο, δηλαδή το βραδινό διάστημα, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα πρόσβαση ενό περιστατικού στην παλιά πόλη τη φύλαξη των καταστημάτων, η πρόσβαση στην παλιά πόλη επιτρέπεται. Επιπλέον, ο Δήμο, πέρα από τι κάρτε εισόδου που χορηγεί σε μόνιμου κατοίκου του Ιστορικού Κέντρου, έχει φροντίσει να χορηγεί ειδική άδεια και σε κατοίκου και επαγγελματίε που προγραμματίζουν κάποιε εργασίε στα κινητά του και εξαιτία αυτών είναι αναγκασμένοι να πηγαίνουν, έρχονται συνεχώ στην παλιά πόλη. Έχουν μειωθεί κατά πολύ πλέον οι άδειε. Υπάρχει ένα πλήρε έλεγχο ε, το ποιοι μπαίνουν και το ποιοι βγαίνουν πλέον στο δακτήλιο. Πάντω, το μελανό σημείο του δακτήλιο που θα αντιμετωπιστεί αυτό το καλοκαίρι είναι η πρόσβαση των δικύκλων από τα λεγόμενα τυφλά στενά του ιστορικού κέντρου, στα οποία προγραμματίζεται η τοποθέτηση νέων καμερών καταγραφή, ενώ ο ο στόχο είναι η απομάκρυνση όλων των σταθμευμένων μηχανών από του δρόμου τη παλιά πόλη.